Σεβασμιότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Αντιδήμαρχε, στρατηγοί, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο ταξιάρχος εν αποστρατεία Ντάτος Ιωάννης και εκ μέρους του παραρτήματος Φλόρινας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού σας καλωσορίζω όλους απόψε στην εκδήλωση μνήμης και τιμής στους γενναίους υπερασπιστές της πόλης. Στην απόψινή μας σύντομη ιστορική αναδρομή στα όσα συνέβησαν τις ζωφερές εκείνες οι μέρες του Φεβρουαρίου του 1949. Τότε που σύσσωμο το έθνος ανέπνεε στο ρυθμό των όπλων και της καρδιάς των στρατιωτών που τα κρατούσαν. Επιτρέψτε μου οι Φλωρινιώτες να καλωσορίσω πρώτα τους αγαπητούς συναδέλφους και φίλους που ήρθαν σήμερα μαζί μας ερχόμενοι από άλλα μέρη της πατρίδος και κυρίως από την Αθήνα. Το στρατηγό Κουτρί Σταύρο, τον πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, τον στρατηγό Διβούρο Ιωάννη, αντιπρόεδρο της Ένωσης, ο στρατηγός Κόρκας, πολεμιστής της μάχης, ήρθε στη Φλόρινα, είναι στο ξενοδοχείο, δεν μπόρεσε σήμερα να είναι απόψε μαζί μας σε αυτή την εκδήλωση, θα είναι αύριο στην εκκλησία και στα κημητήρια. Και τους υπόλοιπους αγαπητούς συναδέλφους και φίλους που έκαναν πολύ ωραίο μακρινό ταξίδι, εν μέσω μάλιστα υγειονομικής κρίσης, για τη σημερινή και την αυριανή μας εκδήλωση. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν όλους στην όμορφη Φλόρινα των επάλξεων και των αγώνων. Στην πόλη της πλούσιας ιστορίας και προσφοράς για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Στη λυγκιστίδα της Άνω Μακεδονίας, του κρατεού κράτους του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Στη Φλόρινα των τόσων επώνυμων και ανώνυμων μακεδονομάχων, που βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα νότια της βυζαντινής ελληνικής πόλης του Μοναστηρίου, το λίγνο του μακεδονικού ελιτισμού και ανεκπλήρωτος πόθος της περίοδου των Βαλκανικών πολέμων. Σε μια πόλη του πνεύματος, των τεχνών και των καλλιτεχνών, του πολιτισμού και της παράδοσης. Σε μια περιοχή απίστευτου φυσικού κάλους, με ψηλά χιονισμένα βουνά, πυκνά παρθένα δάση, πολλές λίμνες και πλούσια άγρια πανίδα. Η πόλη έζησε πολλά χρόνια με το στρατό, με πολύ στρατό και οι κάτοικοί της έχουν μόνο καλές αναμνήσεις από τη συμβίωση αυτή. Στη Φλόρινα πριν από λίγα χρόνια είχε την έδρα της η 9η Ταξιαρχία Πεζικού, άλλοτε 9η Μεραρχία και σήμερα το ιστορικό πρώτο Σύνταγμα Πεζικού. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Ένωσης να προσέλθει στο βήμα. Είμαι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Σταύρος Κουτρής, για όσους δεν με γνωρίζουν, και είμαι ο πρόεδρος της Ενώσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα στη Φλόρινα και για προσωπικούς λόγους, αλλά και για λόγους θέσεως. Μικρό παιδί, ο πατέρας μου υπηρετούσε στην Κοζάνη και συχνά πυκνά βρισκόμασταν εδώ, είτε λόγω στρατιωτικών αποστολών, είτε για να επισκεφθούμε το φυλάκιο της Νίκης, τη Φλόρινα, διάφορα στρατιωτικά φυλάκια που υπήρχαν στην περιοχή. Επίσης, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί η καταγωγή της συζύγου μου είναι από τις Πρέσπες και τέλος, διότι σαν αξιωματικός, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει σε αυτά τα κριτικά μέρη και όχι στο κέντρο στην Αθήνα όπου ζούμε. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού βρίσκεται για άλλη μια χρονιά εδώ για να τιμήσει την ιστορική μάχη της Φλόρινας. Και είμαστε εδώ χωρίς να υπηρετούμε πολιτικές σκοπιμότητες, χωρίς να θέλουμε να αναξέσουμε μίση και πάθη όπως μας κατηγορούν οι ιτημένοι, απλώς και μόνο διότι θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους που τη σκήνωρή μας υπηθόμενοι αγωνίστηκαν σε αυτά τα χώματα, πολλοί έδωσαν τη ζωή τους και πάρα πολύ την αρτημέλειά τους. Έτσι λοιπόν για λόγους καθήκοντος, τιμής προς αυτούς είμαστε εδώ και διότι δεν θέλουμε να αφήνουμε την προπαγάνδα που δεκαετίες ολόκληρες κυκλοφορεί στην κοινωνία μας να επικρατήσει. Διότι η ιστορική μνήμη πρέπει να ζει, να είναι ζωντανή και να μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Αυτοί είναι οι λόγοι που οδηγούν την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού να βρίσκεται κάθε χρόνο στη Φλόρινα. Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί καλά από όλα τα μέρη της Ελλάδος γιατί στη Φλόρινα.
Καταρχάς, κανένα από τα μέρη της Ελλάδος όπου δόθηκαν αγώνες δεν μένει χωρίς να το τιμάει η Ένωση. Όμως εδώ στη Μάξ, στη Φλόρινα, δόθηκε η τελευταία πράξη ενός μακροχρόνιου δράματος, η τελευταία προσπάθεια των ανταρτών να καταλάβουν αστικό ιστό, να καταλάβουν πόλη, για πολιτικούς λόγους. Και εδώ απέτυχαν. Και ήταν η αρχή του τέλους, που μετά από 6 μήνες ολοκληρώθηκε στους ορεινούς όγκους, τα ορεινά φρούρια του Βιτσίου, ακριβώς πάνω από τη Φλόρινα και στο Γράμμο. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ για αυτούς τους λόγους. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω να σας καταθέσω 2 προσωπικά συμπεράσματα από αυτή τη μάχη. Πολιτικά αυτή η μάχη ήταν μια πολιτική φιγούρα στην κυριολεξία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του Ζαχαριάδη. Πολιτική φιγούρα, έτσι θα τη χαρακτήριζα. Και προσδοκούσε σε μια νίκη ελπίδας. Ήθελε να δώσει ελπίδα στους συμμαχητές του, ενώ ήξερε ότι έχει χάσει στρατιωτικά σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Μέναν τα 2 κάστρα, ο Γράμμος και το Βίτσι, και ήθελε και τη Φλόρινα για να βάλει μια σφραγίδα ελπίδας. Και ενώ ήξερε ότι στρατιωτικά είναι χαμένος, επέμενε σε έναν άδικο αγώνα και παρέσυρε πάρα πολλούς ανθρώπους στην ήττα, στο θάνατο, στην ατίμωση. Ένα άλλο συμπέρασμα, πιο στρατιωτικό, επιτρέψτε μου να το καταθέσω. Εδώ, σε αυτή τη μάχη, έξω από τον ηρωικό αγώνα των απλών μαχητών και των 2 πλευρών, καθοριστικό ρόλο, πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο, έπαιξε αυτό που θα λέγαμε διοίκηση και ηγεσία. Ένα συντέριασμα εξαιρετικό, που για κάθε στρατιωτικό έχει ιδιαίτερη σημασία. Εδώ λοιπόν πάλεψαν 2 διαφορετικές φυσιογνωμίες. Από την πλευρά του στρατού μας, ο στρατηγός Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο γνωστός σε όλους με το παρατσούκλι του παππούς, λόγω της εξαιρετικής, έτσι, του εξαιρετικού μίστακος που έφερε, και από την άλλη πλευρά ένα απόλεμο πολιτικάντικο δίδυμο Βροντίσιος Βλαντάς. Ο ηγέτης και διοικητής στρατηγός Παπαδόπουλος ήξερε τις δυνάμεις του, τις προετοίμασε καλά, έφτιαξε ένα εξαιρετικό σχέδιο, δούλεψε πριν από τη μάχη και καθ' όλη τη διάρκεια της μάχης ήταν η φυσιογνωμία εκείνη, ο διοικητής και ηγέτης που ενέπνευσε, διοίκησε, οδήγησε τους άντρες του στη νίκη. Από την άλλη πλευρά υπήρχε αυτό το απόλεμο δίδυμο που ανέλαβε να διευθύνει το στρατιωτικό αγώνα για πολιτικούς λόγους και στην κυριολεξία ίσως ήταν η νούμερο 1 αιτία της μεγάλης τους αποτυχίας. Σαν στρατιωτικοί λοιπόν βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα και λέμε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι δίπλα σε όλη την υπόλοιπη προετοιμασία και πάνω σε αυτήν να υπάρχει ο σωστός ηγέτης και ο σωστός διοικητής. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να δώσω τον λόγο, το βήμα στον πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος για να μας πει τι έγινε κατά τη διάρκεια της μάχης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οικογένεια των Ελλήνων αξιωματικών συνεχίζει αδιάλειπτα εδώ και πολλές δεκαετίες να τιμά τους ποικίλους, σκληρούς και πολυμέτωπους αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την εθνική μας ολοκλήρωση και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας. Να θυμίζει στους παλιούς, αλλά και να διδάσκει στους νεότερους. Να μνημονεύει τους αγωνιστέντες και να προσεύχεται υπέρ της αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων, που χάρη σε αυτούς η πατρίδα είναι σήμερα αυτή που είναι και οπωσδήποτε όχι χειρότερη. Σήμερα λοιπόν και κυρίως αύριο συνεχίζουμε μια εκδήλωση που αποτελεί απόδοση φόρου τιμής και ως τέτοια είχε κάποτε άλλη επισημότητα και συμμετοχή. Μια σελίδα δόξας στην ιστορία του έθνους μας αποτελεί η μάχη που διεξήχθη σε αυτά εδώ τα μέρη
κατά τον τελευταίο χρόνο της τραγικής εκείνης περίοδου του ελληνισμού, όταν στο πλαίσιο της ξενοκίνητης ανταρσίας επιχειρήθηκε εδώ ο εδαφικός ακροτηριασμός της πατρίδας. Λένε πως νικητές και ηττημένοι έχουν επιλεκτική μνήμη, προκειμένου να θυμούνται και να παρουσιάζουν τα πράγματα όπως τους βολεύει, αποποιούμενοι κάθε ευθύνης και αποδίδοντας το φταίξιμο στους άλλους. Δεν είμαστε αυτής της λογικής και δεν είναι πρόθεσή μας σήμερα να ξύσουμε πληγές ή να ξυπνήσουμε πολιτικά πάθη του παρελθόντος. Γι' αυτό στην ιστορική αναδρομή που θα επιχειρήσω θα αναφερθώ μόνο σε πραγματικά κυρίως στρατιωτικά γεγονότα, ακριβώς έτσι όπως αποφασίστηκαν και διαδραματίστηκαν πριν και κατά τη διάρκεια εκείνων των ημερών. Βρισκόμαστε λοιπόν χρονολογικά στο 4ο έτος του λεγόμενου εμφυλίου πολέμου, ενός πολέμου γνωστού σε όλους μας για τις αγριότητες, τις τεράστιες οικονομικές και υλικές καταστροφές, τις βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών και τους ποταμούς αίματος που χύθηκαν. Στις 30 και 31 Ιανουαρίου του 1949 συνήλθε στο γράμμο η 5η Ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τότε, μεταξύ των αποφάσεων που λήφθηκαν, όπως αυτής του ανασχηματισμού του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατούτους, της απομάκρυσης του Μάρκου Βαφιάδη και της τοποθέτησης στη θέση του ως αντιστρατήγου του Γούσια, λήφθηκε και η απόφαση της πλήρους εθνικής αποκατάστασης των Σλαβομακεδόνων, που αποτελούσε σημαντικό, ξεκάθαρο βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του παλιού κομμουνιστικού σχεδίου της απόσχησης της Μακεδονίας από τον εθνικό κορμό. Ήταν ένα σχέδιο που γεννήθηκε μεν από την κομμουνιστική διεθνή στις αρχές της δεκαετίας του 1920, αλλά είχε τις ρίζες του πολύ παλιότερα, πριν ακόμα και από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου του 1878. Ενός σχεδίου που μετά από κάποια αρχική διστακτικότητα υιοθετήθηκε και υποστηρίχθηκε τότε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον αφιχθέντα τότε στην Ελλάδα Νίκο Ζαχαριάδη. Ενός σχεδίου που τέθηκε στο περιθώριο λίγο πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και επανήλθε στο προσκήνιο την τραγική αυτή περίοδο από τον ίδιο. Παράλληλα βέβαια η παραπάνω απόφασή τους υπηρετούσε και την προσπάθεια συγκράτησης των σλαβόφωνων που ήταν ενταγμένοι στους κόλπους των δυνάμεών τους, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα τους εγκατέλειπαν, διαρρέοντας προς τα γειτονικά κράτη και κυρίως στη Γιουγκοσλαβία του Τίτο. Ως μόνιμη έδρα των έως τότε αναταδάσει και τα όρια περιφερόμενων αρχηγών τους και μελλοντική πρωτεύουσα του επιδιωκόμενου κράτους τους επιλέχθηκε η Φλόρινα. Πόλη οικοδομημένη λίγα μόνο χιλιόμετρα από τις θέσεις τους και τα ελληνολαβανικά και ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα, πόλη που διέθετε και αεροδρόμιο. Για πολλούς λόγους λοιπόν η κατάληψη της Φλόρινας είχε τεράστια πολιτική και στρατιωτική σημασία και οι συνέπειες της θα ήταν ανάλογες και για τους συμμορίτες αλλά και για την πατρίδα, ανάλογα βέβαια με το ποιος θα ήταν ο νικητής και ποιος ο ηττημένος. Η μάχη που διεκτήθη εδώ θα μπορούσαμε ίσως να πούμε πως ήταν μια μάχη ζωής και θανάτου και για τις δύο πλευρές. Πέρα από τον οψηλώσεων βολισμό και τις πολιτικές συνέπειες της ενδεχόμενης επιτυχίας τους, οι συμμορίτες θα αποκόμιζαν πολύ σημαντικά πρακτικά ωφέλη για το στρατό τους, ενώ αντίθετες θα ήταν οι συνέπειες για την εθνική πλευρά. Παραδείγματος χάρη, με την κατάληψη της πόλεως και των πέριξ αυτής χωριών θα επιλύονταν ένα φλέγον πρόβλημα του στρατού τους που ήταν η λειψανδρία. Πέρα βέβαια από τα τρόφιμα, τον οπλισμό και τα πολεμοφόδια που θα εξασφάλιζαν. Προφανώς και ήλπιζαν στην αυθόρμητη προσέλευση των όποιων ομοειδεατών τους αλλά και των σλαβόφωνων πληθυσμών της περιοχής. Όμως πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό που και δια της βίας θα στρατολογούσαν, ήταν σίγουρο πως θα τιμωρούσαν και θα αφάνιζαν τα ηρωικότερα τέκνα της πόλης και της περιοχής. Υπήρχαν μάλιστα ήδη καταγεγραμμένα τα στοιχεία εκατοντάδων κατοίκων χαρακτηρισμένων ως προδοτών, για τους οποίους υπήρχε σχέδιο σύλληψης και μεταφοράς τους στο βουνό είτε προς ομηρία είτε προς θανάτωση. Από την άλλη,
Η ήττα του Εθνικού Στρατού θα οδηγούσε ίσως στην απόσυρσή του από την περιοχή. Γεγονός που σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ενίσχυση των συμμοριτών με δυνάμεις θα είχε ως συνέπεια να επιχειρηθεί να αποκοπεί στρατιωτικά η περιοχή από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τέλος, θα κλονίζονταν το ηθικό των ανδρών των εθνικών δυνάμεων, αλλά και η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στον Εθνικό Στρατό και ιδιαίτερα στο πρόσωπο του αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, που μόλις πριν λίγες ημέρες είχε αναλάβει τη διοίκηση του αγώνα. Για τους συμμορίτες δεν ήταν η πρώτη φορά που επιχειρούσαν εναντίον της πόλης. Το Μάιο του 47 κατάφεραν να διεισδύσουν σε αυτή, να πυρπολήσουν οικίες και να φωνεύσουν άνδρες και γυναίκες προσφυγικής κύριος καταγωγής. Ενώ τη 15η Ιανουαρίου επιτέθηκαν πάλι κατά της Φλωρίνας προφανώς αναγνωριστικά. Η τρίτη και τελευταία επιχείρηση εναντίον της πόλης λίγο μόνο δύναται να συγκριθεί με τις προηγούμενες, διότι ο όγκος των δυνάμεων ήταν πρωτοφανής και η σχεδίασή της πολυήμερη. Το τελικό του σχέδιο έμοιαζε με το ήδη υπάρχον του Αυγούστου του 1948, από τότε είχε καταρτιστεί σχέδιο εναντίον της πόλης, με κάποιες βελτιώσεις ως προς τον αριθμό των δυνάμεων και το γενικό ελιγμό. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως ήταν η πρώτη μεγάλη τους επιχείρηση όπου θα επιχειρούσαν να ενεργήσουν ως τακτικό στρατός. Έχοντας αναλύσει εκτενώς το πλάνο της επίθεσης και προπονηθεί τις προηγούμενες ημέρες και νύχτες σε ασκήσεις μάχης με πραγματικά πειρά, διαθέτοντας πλούσιο εφοδιασμό και αυξημένο ηθικό κατόπιν των προσφάτων επιτυχιών τους, αλλά και ενθέρμων ομιλιών, οι εχθρικές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν στους χώρους εξορμήσεώς τους, βόρεια και νότια της Βίγλας Πισοδερίου. Η καθυστερημένη όμως αύξηση μέρους των δυνάμεων λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και του μεγάλου αριθμού αυτών επέφερε την αναβολή της επίθεσης για μία ημέρα. Γεγονός που δεν έγινε γνωστό στα τμήματα του Καϊμαχτσαλάν, που εστάλησαν να αποκόψουν τη διάβαση κλειδίου ώστε να απομονωθεί το οροπέδιο της Φλόρινας. Προσελήφθη λοιπόν ορθά από τους υπερασπιστές της πόλης ότι η κρούση στο κλειδί τη νύχτα 10 προς 11 Φεβρουαρίου αποτελούσε προκαταρκτική ενέργεια σοβαρότερης επίθεσης. Τις επιτιθέμενες κατά της πόλεως εχθρικές δυνάμεις, που συνολικά αριθμούσαν περί τους 7.000 μαχητές, αποτελούσαν οι 18 και οι 107 ταξιαρχίες αριστερά, βόρεια, όπου και η κύρια τους προσπάθεια, οι 14 ταξιαρχία στο κέντρο και οι 103 ταξιαρχία δεξιά, νότια. Η 107 ταξιαρχία είχε αποστολή την κατάληψη των υψωμάτων που έφταναν ως το βόρειο πλευρό της πόλης ή, όπου αυτό ήταν αδύνατο, την αγκίστρωση των εκεί εθνικών δυνάμεων, όπως και όσων εθνικών δυνάμεων βρίσκονταν στην περιοχή του χωριού πρώτης και βορειότερα, ώστε να επιτευχθεί η αποκοπή της πόλης από βορρά. Οι 18 ταξιαρχία θα εκμεταλλεύονται τις επιτυχίες της 107 και θα συνέχιζε την επίθεσή της προς κατάληψη του στρατόνα και της πόλεως επιχειρώντας από βορρά. Οι 14 ταξιαρχία θα κινούνταν στον παιδινό διάδρομο Αλώνων Φλόρινας και θα εισέρχονταν στην πόλη από δυτικά. Οι 103 ταξιαρχία θα καταλάβανε διαδοχικά τα υψώματα που οδηγούσαν στο νότιο άκρο της πόλης, θα αγκίστρωνε τις εθνικές δυνάμεις που βρίσκονταν νότια αυτών και θα την απέκοπτε από εκείνη την κατεύθυνση. Τέλος, από την περιοχή της Δροσοπηγής θα επιχειρούσε η 108 ταξιαρχία, η οποία θα υπερφαλάγιζε τις εθνικές δυνάμεις της περιοχής και θα έφτανε μέχρι την πόλη. Αλλά και όπου αλλού υπήρχαν εθνικές δυνάμεις θα εκτελούνταν επιθέσεις, τοπικές επιθέσεις, ώστε αυτές να είναι απασχολημένες και να μην μπορέσουν να διατεθούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλο σημείο του μετώπου. Στη Φλόρινα έδρευε το στρατηγείο της Δευτέρας Μεραρχίας, η οποία όμως είχε πολύ μεγάλο τομέα ευθύνης, που εκτείνονταν από την Πτολεμαΐδα στα νότια μέχρι τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα στο βορρά και το Καϊμαχτσαλάν ανατολικά. Την πόλη της Φλόρινας προστάτευε η 3η Ορεινή Ταξιαρχία,
το στρατηγείο της οποίας βρίσκονταν ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Με ένα τάγμα της, το 503, να καλύπτει όλο τον παιδινό διάδρομο και τα υψώματα στα δυτικά και κυρίως στα βορειοδυτικά της πόλης. Ένα τάγμα της, το 502, στα βόρεια, στα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα και στα υψώματα των οικία κριτικών χωριών, ενώ το τρίτο τάγμα της, το 501, αποτελούσε εφεδρεία της μεραρχίας στο χωριό Τροπεούχος. Τα υψώματα του χωριού Σκοπιάς και νοτιότερα, μέχρι το ύψωμα Βίτσι και τα όρια με τη δεκάτη μεραρχία που ενεργούσε στην Καστοριά, κάλυπταν τα τρία τάγματα της 21 ταξιαρχίας. Στην ευρύτερη περιοχή Βέβης Λόφων βρίσκονταν οι μονάδες της 22 ταξιαρχίας, οι οποίες κάλυπταν τη διάβαση Κλειδίου και την πλευρά του Καϊμασταλάν. Η ίδια ταξιαρχία είχε αναπτύξει μέρος δυνάμεων και στο Αμίντιο και στην Πτολεμαϊδα. Τέλος, στο βόρειο άκρο της πόλης, λίγο έξω από την πόλη, είχε την έδρα του ο 14ος Ανεξάρτητος Λόχος Ορεινών Καταδρομών ως τοπική εφεδρεία της μεραρχίας. Μαζί με τις παραπάνω δυνάμεις, οι χωροφύλακες, οι εθνοφύλακες, οι μάιδες, αλλά και οι πρόσκοποι, οι άλκημοι, οι οδηγοί, οι γιατροί και οι νοσοκόμες, οι άντρες και οι γυναίκες, οι νέοι και οι νέες, γαρτζώθηκαν με νύχια και με δόντια στα ιστορικά αυτά χώματα, τα ποτισμένα με αίμα και υδρότα, έσφιξαν στο στήθος το σταυρό και περίμεναν αποφασισμένοι να δώσουν τον υπερπάντων αγώνα. Είχαν μαζί τους τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους τους και ένιωθαν σίγουροι για την νίκη. Έτσι το στοιχείο του ευνηδιασμού χάθηκε για τους επιτιθέμενους. Και όχι μόνο αυτό, οι αμυνόμενοι σε κάποιες περιπτώσεις επέτρεψαν την προσέγγιση των συμμοριτών προκειμένου να αποκαλυφθεί το σχέδιο της επίθεσης και ο όγκος των δυνάμεών τους, αλλά και να επιτευχθεί η παγίδευσή τους. Αναφέρει ο στρατηγός Κόρκας, που ως λοχαγός τότε έλαβε μέρος στη μάχη ως επιτελής επιχειρήσεων της Τρίτης Ταξιαρχίας. Είχαμε πει στις ενέδρες που είχαμε βγάλει μπροστά στο διάδρομο, θα βλέπετε, αλλά δεν θα του φεκάτε. Έτσι, από πολύ νωρίς οι ενέδρες ανέφεραν την προσέγγιση των ανταρτών, ενώ κατά την οπισθοχώρησή τους προξένησαν σε αυτούς σοβαρότατες απώλειες. Η επίθεση εκδηλώθηκε διαπυρών ταυτόχρονα σε όλο το μέτωπο στις 3:30 της 12ης Φεβρουαρίου. Οι επιτιθέμενοι κατέλαβαν διαδοχικά τα δεσπόζοντα υψώματα βόρεια και νότια της πόλεως, εκεί όπου βρίσκονταν μικρά στρατιωτικά τμήματα, ενώ αγκίστρωσαν στις θέσεις τους τα μεγαλύτερα, όπως ήταν και το σχέδιό τους. Βασιζόμενοι στον όγκο των δυνάμεών τους, παρέκαμψαν τις ισχυρές εθνικές αντιστάσεις και επιχείρησαν να φτάσουν νύχτα ακόμα μέχρι τα δύο υψώματα που από βορρά και νότο δέσποζαν της πόλεως. Έτσι, πριν ακόμα ξημερώσει, κατέλαβαν το ύψωμα Γκιούπκα, στα αριστερά, στα νότια της πόλεως, εκεί που σήμερα είναι ο Σταυρός. Στα βόρεια όμως, το ύψωμα 1033, το κλειδί της τοποθεσίας, παρά τις αλλεπάλληλες και λυσαλαίες επιθέσεις τους, δεν έπεφτε. Η δημιουργία του 22χρονου αθυπολοχαγού Καστρισιανάκη Χαράλαβου αμήνονταν ηρωικά. Αλλά και άλλα τμήματα που επρόκειτο να διεισδύσουν μέχρι το πρωί στην πόλη συνάντησαν ανυπέρβλητες δυσκολίες. Η 14 ταξιαρχία τους, η οποία πλησίαζε από τα δυτικά, από τα άλωνα, ευλήθησε επισημασμένο πέρασμα από το πυροβολικό με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές απώλειες, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της. Η συνοχή της διασπάστηκε και οι προπορευόμενοι σχηματισμοί της παγιδεύτηκαν και εξοντώθηκαν ή εχμαλωτίστηκαν. Έτσι οι εναπομείναντες υποχώρησαν εγκαταλείποντας το πεδίο της μάχης πριν ακόμα ξημερώσει. Ενώ η 18 ταξιαρχία τους που θα ενεργούσε από το βορρά προς τη Φλόρινα καθυλώθηκε εξαιτίας πυκνών πυρών στα υψώματα γύρω από το χωριό Πρώτη. Στην εξέλιξη της όλης επιχείρησης αποδείχθηκε πως ο φανατισμός και η τόλμη των νεαρών κατά το πλήστο συμμοριτών δεν έφτανε
για να καταβληθούν εύκολα τα ισχυρά πολυβολία της περιοχής και οι προσεκτικά μελετημένες αιστείες αντίστασης. Είχαν υποτιμήσει τις ικανότητες των ανδρών του Εθνικού Στρατού, το σύνολο των οποίων είχε αποκτήσει πλούσιες εμπειρίες μαχών τα προηγούμενα έτη. Εξεπλάγησαν από τη μεγάλη συμμετοχή και αντίσταση που εκδήλωσαν οι κάτοικοι των χωριών και της πόλης. Δεν υπολόγισαν τους αρχαγγέλους ταξιάρχες που μάχονταν κι αυτοί, ώστε να μην υποχωρήσει η Ορθοδοξία και να μην βεβηλωθούν τα ιερά της σύμβολα. Όμως το ξημέρωμα περί τη 07:30 το ύψωμα 1033 μετά από πολλή ώρα αγώνα έπεσε. Η δημιουργία του Ανθιπλογαγούκα στη Στενάκη χάθηκε και ο ίδιος κατακρεουργήθηκε. Λέει ο Αθηναίος Περικλής στο γνωστό επιτάφιο λόγο του για τους πεσόντες Αθηναίους του Πελοποννησιακού πολέμου τα παρακάτω που απόλυτα ταιριάζουν στους πεσόντες στο ύψωμα 1033, μεταξύ των οποίων και ο παραπάνω Ανθιπλογαγός. Και μέσα στη μάχη θεώρησαν προτιμότερο να αντισταθούν και να βρουν το θάνατο παρά να σωθούν τρεπόμενοι σε φυγή. Έτσι υπέβαλαν τα σώματά τους σε όλα τα δεινά της μάχης, αλλά απέφυγαν την εσχρήφιμη της δειλίας. Και σε μια κρίσιμη στιγμή που ήταν στο ύψος της δόξας μάλλον, παρά του τρόμου, βρήκαν τον ένδοξο θάνατο. Αλλά του ενδόξου αυτού θανάτου επέρχεται ο έπαινος, ο οποίος δεν γερνάει ποτέ και ο πιο επίσημος τάφος που είναι ποτέ δυνατόν να αποκτήσει ο άνθρωπος. Και η δόξα που μνημονεύεται αιωνίως σε κάθε ευκαιρία, είτε διαλόγου είτε διαέργου. Έπεσε λοιπόν το ύψωμα και η πόλη κινδύνευε. Μια άμεση αντεπίθεση ενός λόχου έγκαιρα προσανατολισμένου πέτυχε μεν, αλλά πολύ γρήγορα οι συμμορίτες το ανακατέλαβαν. Εκδοξεύεται νέα αντεπίθεση από δηλοχία του 501 τάγματος πεζικού υπό τον υποδιοικητή του τάγματος, με επιτυχία, όμως και πάλι το ύψωμα καταλαμβάνεται από αυτούς. Η ώρα είναι περίπου 9:30 και ο θρυλικός παππούς, ο μέραρχος της Δευτέρας Μεραρχίας, απαιτεί «Θέλω το 1033». Η νέα αντεπίθεση εκδηλώνεται αρχικά από το 14 λοχορινό καταδρομών. Τη 10:30 το ύψωμα ανακαταλαμβάνεται και πάλι, χωρίς ποτέ μετά να χαθεί. Η πτύχη της πόλεως είχε κρυθεί. Την επιτυχία αυτή ακολούθησε η αντιπίθεση δυνάμεων της 22 ταξιαρχίας, οι οποίες έφτασαν από την περιοχή Βέβης Λόφων και περί την 11 η ώρα άρχισαν να ανεβαίνουν στα υψώματα βόρειο-δυτικά της πόλεως, να τα ανακαταλαμβάνουν και να εκαθαρίζουν την περιοχή από τα εναπομείναντα εχθρικά τμήματα. Στον ίδιο χρόνο περίπου, λόχος του 501 και δηλοχία του 508 υπό τον υποδιοικητή του 501, ενεργώντας τα αριστερά, ανακαταλάβανε σταδιακά τα υψώματα που βρίσκονταν νότια της πόλεως, προωθούμενα δυτικότερα. Η πλάστηκα της νίκης έγειρε πια οριστικά προς την πλευρά του έθνους. Οι εφεδρίες που έφτασαν αργότερα και από άλλους σχηματισμούς, επιτιθέμενες τις επόμενες ώρες και ημέρες, ανάγκασαν τους συμμορίτες να εγκαταλείψουν κάθε καταληφθέν από αυτούς ύψωμα. Επιβαρημένοι με εκατοντάδες τραυματίες και έχοντας εγκαταλείψει γύρω από την πόλη πολλές εκατοντάδες νεκρούς, τραυματίες και εχμαλώτους, υποχώρησαν. Η ήττα τους υπήρξε συντριπτική. Οι επιθυμίες των ηγετών τους για τη δημιουργία τακτικού λαϊκοεπαναστατικού στρατού και σλαβομακεδονικής εθνικής εστίας είχαν ανεξίτηλα αποχρωματιστεί. Το αποτέλεσμα της μάχης σηματοδότησε την αρχή του τέλους της ξενοκίνητης κομμουνιστικής ανταρσίας που προξένησε τόσα μεγάλα τραγικά δεινά στην πατρίδα. Οι εθνικές δυνάμεις αναλάβαναν πια την πρωτοβουλία των ενεργειών μέχρι την τελική εξόρμηση του Αυγούστου που έβαλε το οριστικό τέλος σε αυτή την εθνική συμφορά. Στη μάχη της Φλόρινας οι εθνικές δυνάμεις είχαν περί τους 80 νεκρούς και αγνοούμενους και 284 τραυματίες.
περίπου 700 με 800 νεκροί των επιτιθέμενων ανταρτών, ενταφιάστηκαν ομαδικά σε χώρο στα νότια, λίγο έξω από την πόλη, ενώ άλλοι 350 ήταν συλληφθέντες και παραδοθέντες. Ο απολογισμός όμως των ανθρώπινων απολειών καθ' όλη τη διάρκεια της τριετούς αυτής σύγκρουσης υπήρξε τραγικός. Χιλιάδες ήταν οι νεκροί, οι αγνοούμενοι, οι τραυματίες και από τις δύο πλευρές. Και χιλιάδες οι απώλειες των αθώων αμάχων. Περισσότερα από 57.000 άτομα βρέθηκαν στην εξορία, εγκαθιστάμενα σε διάφορες χώρες της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες μικρά παιδιά. Αθώα θύματα αυτής της προδοτικής κατά του έτους μας τάσης, της αλαζονίας, του κομματικού φανατισμού, του τυχοδιοκτισμού και ίσως της τρέλας όσων τα προκάλεσαν και ακολούθως τα υποστήριξαν μέχρι τέλους. Η απογραφή του 1951 εμφάνισε μείωση του πληθυσμού σε όλους τους νομούς όπου διεξήχθησαν μάχες. Ειδικά στο νομό Φλόρινας, η μείωση αυτή έφτανε σχεδόν στο 1/4 του πληθυσμού της, που κατά την επόμενη δεκαετία αυξήθηκε και άλλο λόγω της μετανάστευσης. Νομίζω πως όλοι μας πια είμαστε υπέρ της εθνικής συμφιλίωσης και της ειρηνικής συμβίωσης. Μα αν κάποιοι επιμένουν να υποστηρίζουν πως πρέπει για το λόγο αυτό να ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα όσα συνέβησαν σε τούτα εδώ τα μέρη. Δεν μπορούμε να πάψουμε να αποτείουμε την οφειλόμενη τιμή σε όλους αυτούς τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίδες που τήρησαν τους όρκους, τίμησαν τα ιερά τους όπλα και αγωνίστηκαν για τα διαχρονικά υψηλά ιδανικά της φυλής, την εθνική μας αξιοπρέπεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας, προσφέροντας πολλοί εξ αυτών, ακόμα και τη ζωή τους, κάποιοι με ιδιαίτερα τραγικό τρόπο. Ιδιαίτερη βέβαια οφείλεται τιμή και στον ηρωικό και γενναίο λαό της πόλεως, του χωριού Πρώτη και των λοιπών χωριών της περιοχής, που είτε με τα όπλα στα χέρια είτε χωρίς, προσέφεραν στον εθνικό αυτό αγώνα και έγραψαν σελίδες υπερηφάνειας και δόξας στην ιστορία της μικρής τους κοινωνίας. Έλαμψαν εκείνες τις ημέρες ο ηρωισμός και οι αρετές της φιλοπατρίας και της αυταπάρνησης. Και επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά πως η μεγαλοσύνη του λαού μας μετριέται με τις καρδιάς, το πείρωμα και με το αίμα. Οι πεσόντες εκείνης της περίοδου κατατάχθηκαν επάξια στο πάνθεο των αθανάτων Ελλήνων ηρώων. Και το καντήλι της μνήμης και της προσευχής και η άσβεστο στην ακριτική Φλόρινα, στους χώρους της θυσίας και της ανάπαυσής τους. Σε αυτούς τους ήρωες, νεκρούς αλλά και ζώντες, εκφράζουμε σήμερα και αύριο και θα συνεχίζουμε να εκφράζουμε πάντα την απεριόριστη ευγνωμοσύνη και το θαυμασμό μας. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι που ήρθατε σήμερα από άλλα μέρη της πατρίδας, μην ανησυχείτε, εμείς που ζούμε εδώ το νιώθουμε σχεδόν καθημερινά, αλλά ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Οι ψυχές των πεσόντων περιφέρονται και θα περιφέρονται για πάντα σε τούτα εδώ τα μέρη. Προστέθηκαν στους διαχρονικούς φύλακες της ελληνικής αυτής γης. Και αν μάλιστα κάποιος σταθεί στην ησυχία της Φλωρινιώτικης Υπαίθρου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της απόψινής νύχτας, και αφού γκραστεί, με ευκολία θα ακούσει πέρα από το κροτάλισμα των πολυβόλων και τις εκρήξεις των βλημάτων, τις πολεμικές ιαχές των μαχόμενων στρατιωτών μας. Και μεταξύ αυτών τον γνωστό ύμνο που πάντα παιανίζεται σε κάθε εθνική μας εορτή, πως αυτή τη μακεδονική γη ποτέ δεν θα την πατήσει ο βάρβαρος, ο εχθρός δεν θα την πάρει. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα δοθούν κάποια αναμνηστικά από τη δεύτερη πανελλήνια έκθεση οικαστικών τεχνών.
αναμνηστικά που μας έφερε η Ένωση από 40 από την Αθήνα. Καταρχάς, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ντάντο και για την δουλειά του ως πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, αλλά και για την πάρα πολύ ωραία ομιλία του και για την πανέμορφη κατάληξή του, διότι όντως το μήνυμα είναι ότι η μακεδονική γη είναι ελληνική και θα είναι πάντα ελληνική. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να του απονείμω αυτό το αναμνηστικό, είναι το έμβλημα της ενώσεώς μας, είναι ο δικέφαλος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, με την χρονολογία της ίδρυσης της ενώσεώς μας, 1938, και με το έμβλημά μας, η ισχύς εν τη ενώση. Να σε καλά. Μπράβο, μπράβο. Και επίσης, ναι, επίσης στους επισήμους της τοπικής κοινωνίας που μας τιμούν με την παρουσία τους, θα θέλαμε ακριβώς να δώσουμε αυτό το λεύκομα. Φέτος είχαμε το δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο της Ένωσης και μία από τις εκδηλώσεις ήταν η εικαστική έκθεση, στην οποία συμμετείχαν συνάδελφοι, μέλη της Ενώσεως, οι οικογένειές τους, με διάφορα έργα, ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής. Δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία σε αυτό το άλμπουμ να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα έργα. Θεωρούμε ότι είναι μια συμβολική και πολύ ωραία ενέργεια που δείχνει μια άλλη πτυχή του δυναμικού της Ένωσης. Δεν είμαστε μόνο αξιωματικοί και στρατιώτες, κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται και με πολύ όμορφους καλλιτεχνικούς τρόπους. Αυτό λοιπόν το λεύκομα με το μετάλλιο του συνεδρίου μας θα θέλαμε να το προσφέρουμε στους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Στο σεβασμιότατο Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, κύριο Θεόκλητο. Χαίρομαι ιδιαίτερος για την εκδήλωση αυτή, την οποία παρακολουθώ επί πάρα πολλά έτη, πάνω από 50 χρόνια. Και συγκινούμαι βαθύτατα που και παρότι στις δυσκολίες που συναντούμε με τον κορονοϊό, εγώ νομίζω θα είμαι τα περισσότερα αν δεν υπήρχε αυτή η επιδημιακή νόσος, και εύχομαι ολόψυχα ο Θεός και η υπεραγία Θεοτόκος, την οποία ο αείμνηστος παππούς τιμούσε ιδιαιτέρως και μετά την μάχη πήγε, όπως λέγουν οι παλαιότεροι, πήγε και προσκύνησε την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, και η Ιερά Μητρόπολης με τον αποκάτω χώμο και γέροντα Αυγουστίνου ανήγερε πάνω στο βουνό τον Τίμιο Σταυρό, διότι και αυτός ως νεότερος κληρικός έκανε ο στρατιωτικός ιερεύς της ένοπλης δυνάμεις της πατρίδος μας και με το ακηρύγματά του και με τη ζωηρά του τότε προσέφερε πάρα πολλά στην εμψύχωση του ελληνικού στρατού. Εύχομαι η υπεραγία Θεοτόκος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, να δώσει ειρήνη, αγάπη και ομόνοια στην πατρίδα μας και να μην δούμε ποτέ τέτοιες δύσκολες ώρες και στιγμές τις οποίες υπέστη η Φλόρινα. Πάντοτε η Φλόρινα ήταν και είναι ηρωικός τόπος, είναι η ελληνική Μακεδονία, ήταν και είναι και θα είναι πάντοτε ο Θεός μαζί μας. Τον κύριο Βόσδο Σωτήριο, αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνας.
Στον κύριο Αντιδήμαρχο, κύριο Γρηγοριάδη, για να το δώσει στον κύριο Δήμαρχο. Στον πρόεδρο της κοινότητας Φλόρινας, τον κύριο Ρόζα Κωνσταντίνο. Στον πρόεδρο της κοινότητας πρώτης. Είστε εδώ, πρόεδρε. Είμαστε και εμείς στον επί 20 έτη πρόεδρο του Παραρτήματος Φλόρινας, κύριο Τζότζη Παντελή.